Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Αλεξόπουλος και δηλώνω τυχερός που στα 13 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας στο μάρκετινγκ έχω αναλάβει τη διαχείριση σπουδαίων μαρκών, οι οποίες αντιμετώπιζαν πολλές και σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις. Γιατί τελικά οι δυσκολίες και τα εμπόδια είναι αυτά που μας αναγκάζουν να σκεφτούμε διαφορετικά, να εξασκήσουμε την εφευρετικότητά μας, να τολμήσουμε παραπάνω γιατί έχουμε λιγότερα να χάσουμε, να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και άρα να εξελιχθούμε, να μάθουμε και να αναπτυχθούμε. Πολλά τα ωφέλη λοιπόν, αλλά έρχονται με δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να το θέλουμε και δεύτερον, να το θέλουμε. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, ισχυρή θέληση και δύναμη. Προϋποθέτει να βγούμε από το comfort zone μας και να μην εφησυχάζουμε, αλλά σίγουρα είναι κάτι που αξίζει. Διότι η ιστορία μας έχει δείξει ότι κάθε πρόβλημα είναι αφορμή να γεννηθεί κάτι καλύτερο. Ή όπως είχε πει ο Τζον Άνταμς, πολιτικός φιλόσοφος της Αμερικής, πριν 200 και παραπάνω χρόνια, κάθε πρόβλημα είναι μια ευκαιρία μεταμφιεσμένη. Άρα το σημείο κλειδί, τα δύο θέλω που ανέφερα και προηγουμένως, είναι να θέλουμε αρχικά να δούμε το πρόβλημα και έπειτα να θέλουμε να πάρουμε δραστικά μέτρα. Αντί του να προσπαθούμε να τα αποφύγουμε ή ακόμα και να το αφήσουμε να μας καταβάλει. Τόσο απλά. Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα αποτυχίας στην αναγνώριση του προβλήματος είναι αυτό της κατάρρευσης της Kodak. Την επιχειρηματική αυτοκρατορία του George Eastman με έτος ίδρυσης το 1889, σύνθημα «Πατάτε το κουμπί, κάνουμε τα υπόλοιπα» και όραμα να δημοκρατικοποιήσει τη φωτογραφία. Ένα όραμα που υπηρέτησε με εξαιρετική επιτυχία για 90 περίπου χρόνια, φτάνοντας τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 1981. Τα πρώτα σύννεφα όμως ήρθαν το 1984, όταν μέρος των πελατών μεταφέρθηκε στη Fuji, καθώς η ιαπωνική έγχρωμη ταινία ήταν 20% φθηνότερη από αυτή της Kodak. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η άνοδος των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ανάγκασε την εταιρεία να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό, παρουσιάζοντας την πρώτη Kodak ψηφιακή μηχανή το 1991. Παράλληλα όμως, συνέχισε να κάνει και αυτό που ήξερε πολύ καλά, να επενδύει και να προωθεί την εκτύπωση των φωτογραφιών. Αποφάσισε δηλαδή να επικεντρωθεί στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, να εφησυχάσει, αδυνατώντας να αναγνωρίσει τη βασική αλλαγή στη φωτογραφία. Το γεγονός δηλαδή ότι από digital μετατρέπονταν σε social, με τον κόσμο πλέον να ενδιαφέρεται για τον διαμοιρασμό των φωτογραφιών και όχι για την εκτύπωσή τους. Αυτή η μοιοπική επιχειρηματική αντίληψη τελικά οδήγησε την εταιρεία σε πτώχευση το 2012. Πέρα όμως από τη συνειδητοποίηση και αναγνώριση των προβλημάτων και των προκλήσεων, το άλλο κρίσιμο σημείο στο οποίο θα ήθελα βασικά να σταθώ είναι ο τρόπος διαχείρισης και προσέγγισής τους. Και εν γέννη, η στάση που επιλέγουμε να έχουμε απέναντί τους. Το δεύτερο δηλαδή θέλω να θέλουμε να αναλάβουμε δράση. Η ιστορία έχει δείξει ότι πετυχαίνουν οι ανήσυχοι άνθρωποι, οι τολμηροί, οι πρωτοπόροι, οι οραματιστές. Αυτοί που έχουν μεγάλες ιδέες και τοποθετούν τον πύχη ψηλά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, με αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά, ήταν και ο Σπυρίδων Παυλίδης. Ο εφευρέτης της σοκολάτας για τους Έλληνες, όταν το 1861, πριν 160 χρόνια, κατάφερε να δημιουργήσει την περίφημη σοκολάτα υγείας Παυλίδη. Τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι ο υπεύθυνος μάρκετινγκ αυτής της μοναδικής και ιστορικής ελληνικής μάρκας και γι' αυτό θα ήθελα σήμερα να αποκαλύψω μερικές ίσως άγνωστες πτυχές της ιστορίας της που μπορούν να μας εμπνεύσουν. Ο Σπυρίδων Παυλίδης γεννήθηκε το 1818 και αρχικά ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του δουλεύοντας σε ένα μικρό τυπογραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν όμως ανήσυχο πνεύμα και ιδιαίτερος χαρακτήρας, φιλόδοξος, με πάθος για καινοτομίες και για νέες μεγάλες ιδέες. Έτσι, το 1841 αποφάσισε στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το τυπογραφείο του να δημιουργήσει ένα κατάστημα που θα άλλαζε τις συνήθειες όλων των Ελλήνων. Άνοιξε το δικό του γλυκισματοποιείον, ένα από τα πρώτα ζαχαροπλαστεία της Ελλάδας και προσέφερε απολαυστικά γλυκά της εποχής όπως μπακλαβά, λουκούμια, κουφέτα κτλ, τα οποία και είχαν μεγάλη απήχηση στο αθηναϊκό κοινό. Αυτή η επιχειρηματική του κίνηση ήταν σίγουρα κάτι τολμηρό για τα τότε δεδομένα. Ο Παυλίδης όμως ήταν άνθρωπος που αναζητούσε πάντα το καινούριο, το πρωτοπόρο, το διαφορετικό, το μεγάλο όραμα. Και γι' αυτό τα επόμενα χρόνια τα αφιέρωσε ταξιδεύοντας στις προηγμένες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Σε αυτά του τα ταξίδια, το άγνωστο για τα ελληνικά δεδομένα προϊόν που τον μάγεψε ήταν η σοκολάτα. Ενθουσιάστηκε
τόσο από την απολαυστική της γεύση, όσο και από την μοναδική θρεπτική της αξία, γεννώντας τελικά το μεγάλο όραμα που πάντα έψαχνε. Να προσφέρει αυτή τη μοναδική απόλαυση σε όλους τους Έλληνες. Αρχικά, το 1852, παρασκεύασε τη σοκολάτα με τη μορφή ροφήματος, χρησιμοποιώντας έναν μήλο καφέ και προσέφερε στους τότε κατοίκους της Αθήνας ένα προϊόν το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή αγνοούσαν πλήρως. Μέσα στα επόμενα χρόνια, ο Σπυρίδων Παυλίδης συνέχισε τον επιχειρηματικό του αγώνα και εισήγαγε από το Παρίσι την πρώτη χειροκίνητη μηχανή για την παρασκευή σοκολάτας. Δυστυχώς όμως, μέχρι τότε δεν είχε βρεθεί μια ασφαλής διαδικασία παστερίωσης του γάλακτος και το μη σωστά παστεριωμένο γάλα οδηγούσε σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν τα παράτησε όμως. Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, ο Παυλίδης είδε τη θετική πλευρά, την ευκαιρία, και αποφάσισε να ρισκάρει. Μετά από 9 χρόνια, το 1861, καταφέρει να παράξει την πρώτη σοκολάτα στην Ελλάδα. Επιλέγοντας απλά να μην προσθέσει γάλα στη συνταγή, την οποία και ονόμασε Υγείας για προφανείς λόγους. Είναι μια ιστορία που λίγοι γνωρίζουν, αλλά μια ονομασία, η σοκολάτα Υγείας, που έχει καθιερωθεί από τότε και όλοι τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Η ιστορική και αγαπημένη λοιπόν σοκολάτα Υγείας Παυλίδη διατίθεται τότε από το γλυκισματοποιείον και αποτελούσε ένα προϊόν άριστης ποιότητας, εξαιρετικής γεύσης και υψηλής θρεπτικής αξίας. Το όραμα του Παυλίδη όμως ήταν ακόμα μεγαλύτερο και η πρόκληση τεράστια. Να προσφέρει τα ωφέλη της σοκολάτας σε όλους τους Έλληνες, όχι μόνο στους εύπορους. Με άλλα λόγια, ήθελε να δημοκρατικοποιήσει τη σοκολάτα, η οποία μέχρι τότε θεωρούταν ένα είδος πολυτέλειας λόγω του υψηλού κόστους του κακάο. Συνέχισε λοιπόν από το έτος και δεν δίσταζε να δηλώνει συμμετοχή ακόμα και σε παγκόσμιες εκθέσεις τροφίμων, όπως για παράδειγμα στη φημισμένη Παγκόσμια Έκθεση Παρισιού το 1867, αποσπώντας τελικά σπουδαίες διακρίσεις και χρυσά βραβεία ποιότητας και γεύσης. Με αυτή του την κίνηση κατάφερε όχι μόνο να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της σοκολάτας, αλλά και τελικά αξιοποιώντας την εμπειρία του στην τυπογραφία, να δημιουργήσει ένα μοναδικό εικαστικό στην προστινή όψη της σοκολάτας με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, μια κινητή διαφήμιση φιλοξενώντας ένα-ένα τα μετάλλια που κέρδιζε στις μεγάλες αυτές εκθέσεις. Αυτά τα νομίσματα, όπως τα αποκαλούσα πριν αναλάβω τη σημερινή μου θέση στον Παυλίδη και για τα οποία δεν γνώριζα και ακριβώς τι ήταν. Μέσω της δύναμης αυτού του ιδιοφυούς branding, αλλά και του θετικού word of mouth εκείνη την εποχή, η παραγωγή μεγάλωνε, φτάνοντας σιγά-σιγά και σε άλλες πόλεις της επαρχίας. Το κόστος έπεφτε και έτσι η σοκολάτα έγινε προσιτή σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής των Ελλήνων. Η ζήτηση για το νέο αυτό γλύκισμα γινόταν ολοένα και πιο μεγάλη και έτσι το 1871, ο Σπυρίδων Παυλίδης αποφασίζει να εισάγει από το εξωτερικό ένα ατμοκίνητο μηχάνημα με το οποίο ξεκινάει τη μαγιζική παραγωγή σοκολάτας. Αυτό από μόνο του ήταν ένα τεχνολογικό θαύμα της εποχής και καθορίζει μια νέα βιομηχανική εποχή στη χώρα μας. Θυμηθείτε, βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα, στη μέση της βιομηχανικής επανάστασης, που για την Ελλάδα όμως μόλις άρχιζε. Το 1876 είναι η χρονιά που ουσιαστικά γεννιέται η σοκολατοποιία Παυλίδη. Τη χρονιά αυτή ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου στην Οδό Πειραιώς, στο ίδιο ακριβώς σημείο που βρίσκεται ακόμα και σήμερα. Το 1890 όμως, σε ηλικία 72 ετών, ο άνθρωπος που έφερε τη σοκολάτα στην Ελλάδα πεθαίνει. Το όραμα του Σπυρίδωνα Παυλίδη συνέχισαν με επιτυχία οι απόγονοι και συγγενείς του μέχρι το 1941, όταν κατά τη διάρκεια της κατοχής το εργοστάσιο επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και αναγκαστικά παρήγαγε είδη πρώτης ανάγκης όπως διάφορα φαρμακευτικά, αλλά, φαρμακευτικά είδη αλλά και μαρμελάδες. Τη δύσκολη αυτή περίοδο διαδέχτηκε η ταχεία ανάρρωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με τον Δημήτριο πλέον Παυλίδη να λανσάρει νέα μοναδικά προϊόντα και μάρκες για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες των καταναλωτών, όπως ακριβώς απαιτούσε το μάρκετινγκ της εποχής. Το 1962 λανσάρει τη Λάκτα, η οποία θα καταφέρει να γίνει το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής των Ελλήνων, ενώ το 1970 δημιουργεί και πάλι μια νέα υποκατηγορία, αυτή της σοκοπάστας με τη μερέντα να κερδίζει το καταναλωτικό κοινό και να αποτελεί εδώ και χρόνια το συνώνυμο της κατηγορίας αυτής. Το 1986 όμως ο Δημήτρης Παυλίδης, το τελευταίο μέλος της οικογένειας Παυλίδη, που είχε αναλάβει την επιχείρηση, πεθαίνει. Και μπροστά σε ένα σημαντικό οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας και της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η εταιρεία περνάει στα χέρια της ελβετικής πολυεθνικής Jacob Soussard, μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές βιομηχανίες καφέ, ζαχαροδών και σοκολάτας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ανέλαβε την εταιρεία ουσιαστικά λίγο πριν από την κατάρρευσή της, με σημαντικά προβλήματα που ουσιαστικά δεν είχαν άλλη λύση. Σήμερα, ανήκοντας πλέον στη Mondelēz International, η σοκολατοπία Παυλίδη με ναυαρχίδα τη σοκολάτα Υγείας Παυλίδη, αποτελεί μία από τις μακροβιότερες εταιρείες και ένα από τα πιο ιστορικά brands του κόσμου που έχουν αντέξει στον χρόνο. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της μάρκας και έχει καταφέρει να αντέξει 160 χρόνια, παραμένοντας μάλιστα αναλύωτη στον χρόνο? Η απάντηση κρύβεται ακριβώς σε αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό, τη συνέπεια. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο για δεκαετίες τώρα μεγαλώνει γενιές. Αποτελεί κομμάτι των στιγμών μας με αγαπημένους ανθρώπους και για τόσα χρόνια συμβολίζει τις ίδιες βαθιές αξίες. Την αυθεντικότητα, την παράδοση, την ποιότητα και την ελληνικότητα. Η διατήρηση της ταυτότητας της μάρκας για τόσες δεκαετίες σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται είναι και το μυστικό της επιτυχίας της. Ο λόγος που για 160 χρόνια η σοκολάτα Υγείας Παυλίδη έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια μοναδική βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες καταναλωτές και έτσι να βρίσκεται πάντα ψηλά στις προτιμήσεις τους. Οι δύο λέξεις κλειδιά εδώ είναι η σχέση και η εμπιστοσύνη. Μια σταθερή σχέση που έχει οικοδομηθεί πάνω στις αξίες της ποιότητας, της ειλικρίνειας και της υποστήριξης, με την εμπιστοσύνη να αποτελεί το θεμέλιο λίθο αυτής της σχέσης, όπως φυσικά και κάθε σχέση. Βέβαια, όπως και σε όλες τις μακροχρόνιες και πετυχημένες σχέσεις, το να κρατιέται το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός ζωντανός, η σπίθα που λέμε, είναι και αυτό καθοριστική σημασίας. Για μια μάρκα όπως ο Παυλίδης, αυτό συνεπάγεται αυξημένη εφευρετικότητα και δημιουργικότητα από την πλευρά μας, ώστε να καταφέρνει συνεχώς να ακολουθεί την εποχή και να παραμένει πάντα επίκαιρη και σύγχρονη. Με άλλα λόγια, διατηρώντας το DNA της μάρκας, να καταφέρνουμε κάθε φορά να δημιουργούμε εξατομικευμένες εμπειρίες για τους καταναλωτές μας, οι οποίες θα τους ενθουσιάζουν και θα τους συγκινούν. Ακριβώς όπως απαιτεί το μάρκετινγκ της σύγχρονης εποχής, δηλαδή οι μάρκες ως πολιτιστικά προϊόντα να ξεπερνούν την αμιγώς προϊόντική τους υπόσταση, να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, να έχουν κοινωνικό σκοπό, να τοποθετούνται, να εμπνέουν, να μιλούν και να προσεγγίζουν τον καθέναν εξατομικευμένα και να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για να ξεχωρίζουν και να συνεχίζουν. Σκεφτείτε πολύ απλά ποιες είναι οι αγαπημένες σας μάρκες και γιατί. Είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε για ρούχα ή για ηλεκτρονικές συσκευές. Η αναγνώριση αυτής της ανάγκης ήταν και ο λόγος που το 2011 γιορτάσαμε τα 150 χρόνια, ανοίγοντας τις πόρτες του Μουσείου Σοκολάτας Υγείας Παυλίδη, ακριβώς δίπλα από το εργοστάσιο. Το 2013 δημιουργήσαμε τον πολυχώρο του Παυλίδη στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού. Το 2015 δώσαμε στον κόσμο τη δυνατότητα να στείλει τη δική του ευχαριστήρια κάρτα στον άνθρωπο που βρίσκεται πάντα δίπλα του μέσω του ταχυδρομείου ευχαριστειών. Το 2018 ξαναβάψαμε την μπλε γραμμή του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας και το 2021 φτάσαμε σε όλους τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα με τα προσωποποιημένα μηνύματα υποστήριξης που είχαμε λάβει από τον κόσμο μέσω του Facebook. Έτσι, Υγείας Παυλίδη, μια μάρκα με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ένα προϊόν που γεννήθηκε από ένα μεγάλο όραμα αλλά και ένα πρόβλημα, καταφέρνει μένοντας πιστό σε αυτό που είναι και αληθινό, με συνέπεια, να μιλάει στην καρδιά και το μυαλό όλων των Ελλήνων. Να είναι δίπλα μας, στην καθημερινότητά μας, στις σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Να συμβολίζει τη σταθερά που πάντα έχουμε ανάγκη ώστε να προχωρήσουμε, να κάνουμε το επόμενο βήμα και που πάντα θα είναι επίκαιρη σε μια εποχή που όλα αλλάζουν. Και παρά τις προκλήσεις, τα νέα trends, τον ανταγωνισμό και τις όποιες δυσκολίες, η μάρκα αυτή να συνεχίζει όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Ο σπουδαίος Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Αλμπέρ Καμί, στο βιβλίο του «Το καλοκαίρι», είχε γράψει: «Στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυπτα επιτέλους πως φύλαγα μέσα μου ένα αίτητο καλοκαίρι». Μαγική φράση, η οποία βέβαια έχει και πολλές αναγνώσεις και ερμηνείες. Εγώ στο πλαίσιο της ομιλίας μου θέλω να τη δούμε υπό το πρίσμα το ότι παρά την πίεση που μας ασκείται στον κόσμο που ζούμε και τις όποιες δυσκολίες, όλοι μέσα μας κρύβουμε κάτι καλύτερο, τη δική μας εσωτερική δύναμη, το κουράγιο ώστε να τις αντιμετωπίσουμε. Εσένα, ποιο είναι το δικό σου ξεχωριστό όραμα? Ποια είναι η μεγάλη ιδέα που θέλεις να κυνηγήσεις? Και τι είναι αυτό που στέκεται εμπόδιο? Ή αλλιώς, ποια είναι η ευκαιρία σου? Ευχαριστώ πολύ.